Έλα, Αστέριο! Με μεγάλη συγκίνηση και τιμή η Δαμάστα υποδέχεται το σπαρταθλητή υπερμαραθωνοδρόμο Στέριο Αράπογλου. Τον άνθρωπο που μέσα από ένα γιγαντιαίο εγχείρημα διανύει χιλιάδες χιλιόμετρα ανά την Ελλάδα για να συνδέσει τα μαρτυρικά χωριά, αγωνιζόμενος για τη μνήμη και τη δικαιοσύνη. Ο Στέριος Αράπογλου είναι ένας εξέχων αγωνιστής μνήμης και δικαιοσύνης. Είναι ο άνθρωπος που με αυταπάρνηση και αυτοθυσία ενώνει με τρέχοντας τους μαρτυρικούς τόπους της χώρας και δίνει την ψυχή του για να προχωρήσει το ζήτημα των γερμανικών οφειλών και για να μπει το μάθημα της ιστορίας, της εθνικής αντίστασης και της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών στα σχολεία. Για εμάς είναι η 8η ημέρα της διάσκησης απ' άκρου εις άκρου της Κρήτης, κατά την οποία, στο πλαίσιο της υλοποίησης του εγχειρήματος των ελληνικών ολοκαυτωμάτων, θα διέλθουμε συνολικά από 41 τουλάχιστον μνημεία ολοκαυτωμάτων. Έχοντας ήδη διανύσει περισσότερα από 2.300 χιλιόμετρα στην υπηρετική Ελλάδα, από τα Μαράσια του Εύρου έως το Γήθιο, περνώντας από 23 μαρτυρικές πόλεις και χωριά της υπηρετικής Ελλάδας που υπέστησαν ολοκαυτώματα κατά την περίοδο 1941-44, ο Στέριος Αράπογλου έφτασε και στην Κρήτη, όπου θα διανύσει 700 χιλιόμετρα μέσα σε 13 ημέρες. Στη Δαμάστα τον υποδέχτηκαν οι τοπικές αρχές αλλά και απόγονοι των εκτελεσθέντων του χωριού. Υποδεχόμαστε σήμερα στη Δαμάστα με μεγάλη περηφάνεια τον γιατρό, τον Στέριο Αράπογλου, ο οποίος ξεκίνησε από τον Εύρο, ενώνοντας με μια διαδρομή περίπου 3.000 χιλιόμετρων όλα τα μαρτυρικά χωριά της χώρας μας και του τόπου μας, της Δαμάστας, όπου τον υποδεχόμαστε και εδώ, σε ένα μαραθώνιο που σκοπό έχει να αναδείξει, να θυμίσει τις γερμανικές θηριωδίες, τον αγώνα του τόπου μας ενάντια στον ναζισμό. Σκοπός του εγχειρήματος είναι η ανάδειξη του αγώνα διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών και η υποστήριξη της πρότασης προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας να διδάσκονται οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από τα σχολικά βιβλία την ιστορία και τις επιπτώσεις των ολοκαυτωμάτων, των φασιστικών θηριωδιών που διέπραξαν οι κατακτητές στην πατρίδα μας τη χρονική περίοδο 1940-1945. Ένα τολμηρό εγχείρημα που αναδεικνύει τη μνήμη, τη διεκδίκηση δικαίωσης και αποζημίωσης και ακόμα να διδάσκεται αυτή η ιστορία της κατοχής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να μαθαίνουν και οι νεότερες γενιές να μην ξεχαστεί η μνήμη.